Γεια χαρά μας τώρα! Γεια χαρά μας τώρα! Νέα εποχή! Πώς το έχουμε πει το νέα εποχή? Κάθε φορά που βάζουμε. Ναι. Έχουμε το Γιάννη, έχουμε και τον Κότσο πίσω από τις κάμερες. Κάθε φορά που βάζουμε κάτι καινούργιο, κάνα μικρόφωνο, κάνα τέτοιο, λέμε νέα εποχή. Ναι. Πάλι σκατά, αλλά sorry. Δοκιμή κάνουμε. Ναι, δοκιμή. Έχουμε εξυψωθεί. Ο Νίκος έχει πάρει καινούργιο iPhone, οπότε έφερε το παλιό να τραβάμε και μια κάμερα. Οπότε δεν ξέρω τι θα βγει. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό το βίντεο. Θα δούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να τα βλέπετε όλα σκάτα. Από εδώ όμως θα τα βλέπετε τέλεια. Ο Γιάννης, ναι, δεν Γιάννη, δεν έχουν πολύ μπαταρία. Όχι, ρε φίλε, μη λες τέτοια. Κοροϊδεύει. Δεν κοροϊδεύω. Όχι, ρε. Φουλ είναι η μπαταρία. Ο Γιάννης βλέπει το κόκκινο που λέει ότι γράφει και νομίζει ότι είναι κόκκινη μπαταρία. Τέλος πάντων, επεισόδιο αστραπή. Επεισόδιο αστραπή. Και πες θα... καφεδάκι, τι. Μόλις πήγα να πω, θα ευχαριστούμε τον φίλο μας. Εμείς δεν κάναμε να μιλήσουμε. Καφέ τα πάντα. Καφέ τα πάντα από το Λεμαϊδά, το Κώστας. Τι Κώστα. Δεν μας πληρώνει, τον αγαπάμε και τα κάνουμε. Τον αγαπάμε και τα κάνουμε. Παντρεύεται κιόλας 5 Σεπτεμβρίου, άρα. Βέρε. Το ετοιμάζουμε και αυτό να είναι challenge, θα το δείτε κάποια στιγμή. Θα πονέσει. Κωστάκι, θα πονέσει. Κωστάκι. Νομίζω ότι είναι όλα εύκολα. Κωστάκι, νομίζει. Καφέ τα πάντα. Ο Κωστάκης για τους Λεμαϊδιώτες δεν φέρει παιδιά μόνο καφέ. Φέρνει εκτός από γυναίκες όλα τα υπόλοιπα. Ουίσκι, παγωτά. Τι φέρνει. Καυτερά κουφέτα θα στο γάμο του να πάει, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, καλή ιδέα. Τα πάντα όλα, τα πάντα. Έγινε σαν παλεύρι, θα έχει. Πάρ' και έναν καφέ. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε σερβελάτα κρουασάν. Ναι, μη φωνάζει, εγώ είμαι δίπλα. Ο άλλος ο φίλος μας ο Γιώργος. Ναι, μη φωνάζει. Ένας με μια κοτσίδα που ήταν παλιά και τώρα έχει γίνει τσουλούφι έτσι. Ναι. Αυτός εδώ. Βρήκε ένα. Δεν τα είχα πάρει χαμπάρι, η αλήθεια είναι. Και εγώ δεν τα έχω δει. Ναι, ένα υπερτεράστιο μωρό παύλα κρουασάν. Είναι και τότες, είναι και δικός μας το λεμαδιώτη. Και δεν τον ήξερε. Ότι τόσο μεγάλο extreme, όχι, δεν το είχα δει. Οπότε σερελάτα κρουασάν! Σερελάτα, γιατί φωνάζει! Καταρχήν είναι από τα μεγαλύτερα κρουασάν που έχω δει. Περίμενε. Ναι. Όχι μόνο από τις συσκευασίες μεγαλύτερο. Εννοώ ναι, ότι πιάνεις, το 7 Days που ήταν το μεγαλύτερο που είχα δει, ναι. Το άνοιγε και ήταν μια μούφα από το μισό μέσα. Ναι, αυτό πιάνω άκρη εδώ, άκρη εδώ, παιδιά. Για άκρη, άκρη εδώ, άκρη εδώ, εγώ πιάνω. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω τι θα συναντήσουμε μέσα. Ναι, δεν ξέρω. Κρουασάν, δεν ξέρω. Σερελάτα κρουασάν! Κρουασάν, ναι, δεν ξέρω. Κρουασάν θα συναντήσουμε, αλλά δεν ξέρω. Έχει πάρει λίγο Ντάνιελ Σαν, κάτι τέτοιο. Τι έχω πάρει. Γιοντάλι είναι Σαν. Ντάνιελ Σαν, Λομιγιάγκη, έχει πάρει. Γιατί, καφέ τα πάντα, μίνι μάρκετ. Ο Κώστας έρχεται και σε 5 λεπτά. Μπορεί να φαίνεται και τα νεράκια. Ωχ, παιδιά, sorry, αλλά φαίνεται και τα πόδια μας, Γιάννη. Τα πόδια μας! Φαίνεται και τα πόδια μας, Γιάννη. Φαίνονται τα γόνατά μας. Δεν πειράζει, κατά πλάνο θα το διορθώσω αμέσως τώρα. Μπράβο στο Γιάννη που τον πρόσεξε. Αυτό άμα έχει floor manager. Δεν είχα ξυρίσει και τα πόδια. Δεν ξυρίσει και τα πόδια. Καφέ τα πάντα, ο Κώστας είπαμε τα φέρει όλα σε 5 λεπτά. Εκτός από γυναίκες όλα τα υπόλοιπα τα φέρνει. Και θα φάμε κρουασάν. Αυτό το TP τι είναι, τοποθέτηση προϊόντος. Το TP είναι προτινόμενη τιμή. Τιμή προτινόμενη. Τιμή προτινόμενη, τιμή προτινόμενη. Θα πετάξω ένα στο Γιάννη και θα το μοιραστεί με τον Κωνσταντινό. Ναι, εννοείται. Εμείς ανοίξουμε από ένα ο καθένα μας. Άνοιξε ένα. Λοιπόν, μισό να διαβάσω. Όχι, θα ανοίξουμε από ένα φάμε. Εντάξει. Άντε πάλι. Εντάξει. Μπορεί να περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς με κέλφο, σόγια, αυγά, σπόρους, σαμιά, αυτός. Όχι, το κεφάλι, μάλλον. Ο Κυρμπάμπης, αυτό που χτύπησε το κρουασάν. Στη μάσκα του Batman. Είναι επικίνδυνο το στούντιο μας. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μεγάλο. Όσοι φίλοι οι YouTubers έχουν έρθει από εδώ, νομίζουν και μπαίνουν στο μάτι, νομίζουν και λένε μαλάκα, φαίνεται τεράστιο. Γιάννη, έτσι είμαστε από πίσω, σαρδέλε. 250 γραμμάρια, ε. 250 γραμμάρια. Ναι, το γράφει. Ανοίγω καταρχήν. Θα ανοίγω έτσι για να το δούμε. Ναι. Θα το πιάσω από τη μια γωνιά. Α, είναι τέρας. Ναι. Είναι τέρας και μυρίζει και ωραία. Ναι, ο Γιάννης έχει δίκιο. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Όπα ένα ψάρι. Όπα ένα ψάρι. Είναι μεγάλο. Τότε σπεώτη. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Άγγισε και το δικό σου τώρα. Ήτανε. Και βλέπω έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5 injection. Injection. Botox. Full injection. Botox με μερέντα. Ώστε να τα. Πες το, να πετύχουμε μερέντα παντού. Α, να το ρε. Τέλος. Και αφράτο. Και να δοκιμάσουμε, Νίκο. Ναι, μου το φάμε. Να το δοκιμάσουμε, λοιπόν. Τι να το φάμε. Και στην αρχή έχει τέτοιο, κοιτάξτε. Και εδώ. Ναι. Ωραίο. Μου γυάζει γελά, γιατί. Μπορεί να έχει πιστεί και αυτό, ε. Όχι, δεν είμαστε αλληλεγγύοι, εντάξει. Ναι. Έχει αραχίδα. Ο Κυρμπάμπης. Αραχίδα είναι φιστίκι. Α, ναι. Πήγε ο Κυρμπάμπης. Ωα, μου φύγανε οι αραχίδες. Με πάρε, το κυρμπάμπη, έχει αγωθεί, ρε. Παιδιά, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Η μέσα, η πραλίνα είναι ωραία. Πρόσφατα φάγαμε και το τζάμπο. Το ψωμάκι μαλακό, αλλά λίγο, είναι μια ιδιαίτερη γεύση το... Η ζύμη. Η ζύμη. Γιατί? Δεν είναι αυτές που έχω συνηθίσει λίγο. Σου έχετε λίγο ξέρω, όχι σου ξέρω, είναι μαλακό, αλλά... Είναι πολύ υγρή. Μ' αρέσει. Ναι. Δηλαδή,
Δεν είναι, ξέρει η ζύμη που σπάει. Εμένα η ζύμη μ' άρεσε. Η κρέμα θα την ήθελα λίγο πιο πραλίνα. Κρουασά με αφράτη σφολιά και κρέμα γέμιση... κακάο. Είναι κρέμα κακάο. Για εγώ πάνω. Θέλω πραλίνα, ρε παιδιά. Όπως το τζάμπου κρουασάν. Yeah. Όχι ότι δεν είναι κακό. Άμα σας αρέσει το κακάο. Δηλαδή. Είναι νόστιμο. Πολύ ωραίο. Και τώρα ησυχία. Κασμός. Παιδιά, πολύ ωραίο. Κότσος άρεσε. Ο Κότσος δίνει 10 στα 10. Ο Γιάννης του άρεσε και αυτού. Γιάννης άρεσε. Τι ως άρεσε. Το θυμίζει το τσάμπιον. Είναι κρέμα κακάο. Γιατί νομίζω και το τσάμπιον είναι τότε ποιότης μήπως. Δεν θυμάμαι. Το τσάμπιον μπορεί να είναι τότε. Όχι είναι. Παρασκευάζεται από τότε ποιότης VP Florina. Ελλάδα, εδώ στα μέρη μας. Τότε μπίνγκο. Ναι, δεν ξέρω. Ωραίο όμως. Ωραίο. Καλό κρουασάν, κοιτάξτε, για 1,5 ευρώ είναι το πιο δυνατό κρουασάν, το πιο δυνατό σε ποσότητα. Είναι ντούκι ρε φίλε, αυτό το παίρνεις και σε κρατάει. Κότσο θα το φάσει, θα ψηλώσεις. Θα πάρεις μισό μέτρο. Έτσι. Θα πρέπει να το φάει. Ωραίο. Έχει αρκετή σοκολάτα. Κρέμα κακάο. Κρέμα κακάο. Ωραίο. Ωραίο παιδιά, πολύ ωραίο. Θέλει και καφέ από τον Κότσο. Για καφέ από τον Κότσο, γιατί λασπώνει. Κότσο, τι έγινε, γιατί κάτι είπε, ήρθε και έκανε live μπροστά μας. Ήρθε παιδιά ο Κότσος, τώρα θα τον ξεφτυλίσω. Κώστας ήρθε πάντα. Εκεί και λέει, τι, 1,5 λεπτό κάνατε να φάτε το τζάμπο, εγώ σε 30 λεπτά το τρώω. Τι λες να το λέω, και σκάει μύτη με ένα τζάμπο κρουασάν την επόμενη μέρα ναι. Που έπαιρνε τους καφέδες. Τράβα λέει χρόνο μετά. Βγάζει κράνο, βγάζει μπουφάν. Κράτα, κρατήστε χρόνο. Εμεί ήσασταν από λίγο κοντά στο 1,40 είχε το μισό κρουασάν και λέει σταμάτησε. Σταμάτα λέει. Με πονέσαι τα σαούλια μου λέει κιόλα. Γεια σα, Κωνσταντίνα Λάνη. Δυνατό όμω. Ωραίο. Λοιπόν. Ναι, μην το φάμε όλο γιατί θα πάμε κανένα ξάωρο εδώ μέσα. Θα φάμε κανένα ναι. Θα πάμε μετά. Παιδιά, δοκιμάστε το. Εγώ θα έλεγα ναι, μια δοκιμή θα σα πείσει. Είναι καλό. Για 1,5 ευρώ, έτσι. 1,5 ευρώ υπάρχουν άλλα μικρότερα στην κατηγορία. Με 1 ευρώ παίρνει δηλαδή και είναι τα άλλα τι μια κουτσουλιά. 1 ευρώ κάνουν τα άλλα. Κάποια εγώ... κάνουν 1 ευρώ άλλη μάρκα και μέσα έχει ένα λίγο έτσι. Δεν το ήξερα. Τώρα το μαθαίνω. Anyway, αξίζει να το δοκιμάσετε. Αξίζει να δοκιμάσετε τα πάντα. Τι, τι δεν το έχει, πού ζει. Τέλος πάντων, αξίζει να τα δοκιμάσετε όλα. Κουκοφιέ. Και αφού σα λέμε, δοκιμάστε. Ναι. Σωστός. Σωστός. Γράψτε μας από κάτω όσοι το έχετε δοκιμάσει, αν το έχετε δοκιμάσει ήδη και αν σας άρεσε. Γράψτε μας από κάτω τα σχόλιά σας, πείτε μας θετικά, αρνητικά, διάμεσα, μεσαία, ό,τι θέλετε. Κάντε ένα share, ένα dislike, ένα like, ένα dislike, ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει. Πατήστε και το καμπανάκι από δίπλα να σας έρχονται όλα. Με μία μέσα τώρα. Και αυτό νομίζω είναι το τέλος. Ο Νίκος δεν πρόκειται να μιλήσει, να του δώσω πάσα γιατί μιλάω. Κουράζομαι. Σταματάω, υποτίθεται πρέπει να πάρει την πάσα ο καλός εδώ, Σαμαρή. Μα όχι, πάω να μιλήσω και. Και μιλάμε ούτως ή άλλως και παίρνω. Ναι, Δημήτρη. Πες το. Ναι, να έφεσαι ξυνήλα έτσι. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Και εγώ αυτό παθαίνω. Σας αγαπάμε. Όσο μας αγαπάτε. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπάμε, λέω και λέει αυτός και εμείς σας αγαπάμε. Τι μισό. Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε την επόμενη φορά μέχρι τότε. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Αντίο.